Την προηγούμενη εβδομάδα η ελληνική κοινή γνώμη σοκαρίστηκε από την είδηση ότι οι δύο υπήκοοι του Πακιστάν σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος εβραϊκής συναγωγής εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας. Ανάλογες αποκαλύψεις έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν σε άλλες γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος και η Τουρκία. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που το μακρύ χέρι της τρομοκρατίας κατά εβραϊκών στόχων φαίνεται ότι έφτασε έως την Ελλάδα. Πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη της διμερής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και πώς αισθάνεται ο εβραϊκός πληθυσμός που ζει στη χώρα μας, θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ. Κυρία Παναγοπούλου, καλώς ήρθατε στο Euronews. Είναι πρωτοφανές για την ελληνική ιστορία η αποκάλυψη ότι υπήρχε σχεδιασμός τρομοκρατικής ενέργειας σε βάρος εβραϊκού στόχου. Ήταν κάτι που εσείς το φοβόσασταν ή το υποψιαζόσασταν ή εφηβιαστήκατε και εσείς όπως όλοι οι υπόλοιποι? Νομίζω ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι νομίζω σαφές ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει τελειώσει με την τρομοκρατική απειλή. Το δεύτερο είναι ότι είναι γνωστό ότι και άλλες απόπειρες έχουν υπάρξει στο παρελθόν, οι οποίες πολύ πριν εκδηλωθούν εξουδετερώθηκαν από την ελληνική αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Απλώς αυτές δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ίσως δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ, όσο όταν έχουμε μια επιτυχή έκβαση. Θεωρώ ότι πραγματικά ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία και οι αρχές ελληνικές σε συνεργασία με όποιες άλλες αρχές προβλέπεται νομίμως και τις ευχαριστούμε γι' αυτό πολύ. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες Εβραίοι που μένουν στη χώρα έχουν πάντα έτσι σε εγρήγορση τις αντένες τους, αλλά όλοι οι πολίτες της χώρας, της δικής μας, όλης της Ευρώπης, επειδή έχουν επανακάμψει και έχουν επανέλθει μετά το 1921 και συνεχίζουν να έρχονται κάποιοι μαχητές, Ευρωπαίοι μαχητές του ISIS, φαίνεται ότι όντως δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Και τουναντίον θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες νέες υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες εξαπολύονται είτε από κράτη, είτε από άλλες ομάδες, οι οποίες διοικούνται από το εξωτερικό, επιλέγουν στόχους σε συγκεκριμένες χώρες. Δεν θεωρούμε ότι η χώρα μας ήταν στο απειρόβλητο, όμως η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ασφαλής, ασφαλέστατη για τους πολίτες της, για τους επισκέπτες της. Και ξέρετε, ξεκινάει σε λίγο η τουριστική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη ακόμα. Είμαστε μια πολύ μεγάλη δύναμη, μια υπερδύναμη του τουρισμού. Οι τουρίστες μας και οι επίδοξοι τουρίστες μας πρέπει να νιώθουν απόλυτη ασφάλεια, γιατί βλέπετε ότι τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών, τα αντανακλαστικά των διοκτικών αρχών είναι σε εγρήγορση, όπως και η συνεργασία της διεθνούς κοινότητας. Εσείς αισθάνεστε ασφαλείς στην Ελλάδα? Απόλυτα θα σας έλεγα, βεβαίως απόλυτα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι οφείλουμε ως πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, Έλληνες πολίτες, να έχουμε αντανακλαστικά διαρκή, διότι όπως σας είπα υπάρχουν θέματα, ο αντισημιτισμός, η μυσαλλοδοξία, οι ακραίες λογικές στο όνομα θρησκευτικών δοξασιών, ο ανελευθερισμός, η προσβολή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στο στόχαστρο συγκεκριμένων ομάδων, συγκεκριμένης επιλογής. Είναι η τρομοκρατική διεθνής απειλή. Αυτό, όπως σας είπα από την αρχή, με αυτό δεν έχουμε τελειώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ανασφαλείς στη χώρα μας. Απέναντίας πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε προκειμένου να παραμένουμε, προκειμένου να εξαρθρώνονται προτού εκδηλώνονται αυτές οι επιλογές. Γίνεται όμως σαφές ότι πλέον δεν είναι μόνο αυτά που λέγαμε ως τώρα ως ριζοσπαστικοποιημένοι πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που εκδήλωναν τέτοιες τρομοκρατικές διαθέσεις, αλλά πλέον έχουμε αυτήν την υβριδική επιχειρησιακή τρομοκρατική μέθοδο. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό? Εννοώ ότι ξεκινάει με απόπειρες στρατολόγησης και στρατολόγηση ανθρώπων, μεταναστών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας με συγκεκριμένο σκοπό ή και αν δεν έχουν έρθει με αυτόν τον σκοπό, στρατολογούνται στο όνομα κάποιων οικονομικού ενδεχομένως
αποτελέσματος, προκειμένου να εξαπολύσουν τρομοκρατική επίθεση για να έχουν αυτοί οι οποίοι τους βάζουν σε μια τέτοια επιλογή, τους κάνουν μέλη του διεθνούς δικτύου, προκειμένου να έχουν το αποτέλεσμα στο στόχο τους. Δυστυχώς όμως για αυτούς και ευτυχώς και για τη δημοκρατία μας και για τους πολίτες μας και για την Ευρώπη, αυτοί δεν πετυχαίνουν. Αυτό όμως που περιγράφεται ανοίγει τη βεντάλια των πιθανών υπόπτων σε ένα τεράστιο πληθυσμό. Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται όλοι αυτοί και να αποτρέπονται οι επιθέσεις? Δείτε, φαίνεται ότι και από το τελευταίο περιστατικό, όπου σύμφωνα με όσα έχουν αναδειχθεί στη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι σαφές ότι δεν έρχονται και δεν μπορούν να έρθουν όλες οι πληροφορίες στη δημοσιότητα, η προσπάθεια που έγινε να βρουν έρισμα σε άλλες ομάδες πληθυσμιακές στη χώρα δεν ευωδόθηκε. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι η έκταση τέτοια που να μην μπορεί να προστατευτεί η χώρα. Αυτό το τελευταίο γεγονός πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και πιο συγκεκριμένα, αν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει τις τουριστικές ροές από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και τις επενδύσεις των Ισραηλινών στη χώρα, κυρίως στην αγορά των ακινήτων? Κύριε Τουχτίδου, οι σχέσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ, των δύο χωρών, διανύουν την χρυσή περίοδό τους. Είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο που υπήρξαν ποτέ και συνεχώς εμβαθύνονται, συνεχώς όλο και καλύτερα σε περισσότερους τομείς αυτή ενδυναμώνεται. Να πούμε για το γεωστρατηγικό τομέα, την εξωτερική πολιτική και άμυνα της χώρας που οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Να πω για το πολιτιστικό επίπεδο, για την συνεργασία μας σε επίπεδο τουρισμού, οικονομίας, εμπορίου, ανταλλαγών, επιστημονικής συνεργασίας, είναι εξαιρετικές. Θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούν σε καμία περίπτωση, πολύ δι' περισσότερο που και η συνεργασία ήταν άψογη, αλλά και το αποτέλεσμα ήταν άψογο. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι θα υπάρχει η παραμικρή επίδραση πάνω σε αυτό, ούτε στα τουριστικά ρεύματα που περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τουχτίδου. Να σημειώσω μόνο, αν έχω το χρόνο και μου επιτρέπετε, ότι οι δύο λαοί μας, πραγματικά επειδή χάνονται στο πολιτιστικό βάθος των αιώνων και οι οποίοι διαθέτουν και οι δύο μια δημοκρατική ευρυχωρία και έχουν την υποχρέωση και μοιράζονται την Μεσόγειο και όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ, έχουν πραγματικά την δυνατότητα και το κάνουν να έχουν τις δυνατότητες, πιο γερές και στέρεες βάσεις συνεργασίας. Και πιστέψτε με ότι αυτό είναι προς το συμφέρον και των δύο λαών. Και εδώ ακριβώς έρχεται και ο σύνδεσμος φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ, που προσπαθεί με τις δικές του, τους δικούς του καταστατικούς σκοπούς να βοηθήσει προς κάθε τέτοια κατεύθυνση. Και πραγματικά θα ξανατονίσω ότι είναι η καλύτερη δυνατή περίοδος που θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ σχέσεων δύο χωρών. Και δύο λαών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.